Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 3 Νοεμβρίου, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, οι προεκτάσεις επικαιρότητας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τυπικά 22410-0031-20 στο τηλέφωνο μας, βεβαίως στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ δηλαδή, το email της εκπομπής που είναι το μαζί στις 3@gmail.com, είτε το αντίστοιχο που είναι το aegeotvrodos@gmail.com. Κοσμοτέ από την θέση 651, στο κανάλι δηλαδή 651, βεβαίως στην Ντίτζα, στο κανάλι 1030, στο ίντερνετ μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα aegeotv.gr υπάρχει η εφαρμογή του live streaming. Πάμε λοιπόν σε τίτλους των σημερινών ειδήσεων. Την μετατροπή της μίας από τις δύο παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου της Ρόδου σε κλινική, αν θέλετε, πτέρυγα COVID, ανακοίνωσε σήμερα ο διοικητής του νοσοκομείου της Ρόδου, Γρηγόρης Ρουμάνης. Κλειστό το Δημοτικό Σχολείο των Μασάρων μετά από τον εντοπισμό ενός θετικού δείγματος σε μία από τους 5 εκπαιδευτικούς. Ξέχασαν 50 δείγματα βιολογικού υλικού προς εξέταση στην Λέρο. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που δείχνει, αν θέλετε, τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτή τη διαδικασία αντιμετώπισης του κορονοϊού. Σε ισχύ έχουν τεθεί από σήμερα το πρωί τα 6 νέα μέτρα, βεβαίως στην περιοχή μας, μάσκα και εντός και εκτός. Και το σημαντικότερο, απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 12 έως τις 5 το πρωί. Στην Αστυπάλεια κλείδωσε τελικά η επένδυση του ομίλου Volkswagen για την ηλεκτροκίνηση. Αύριο ανακοινώνεται το project από τον Πρωθυπουργό και από τον Πρόεδρο της Volkswagen. 35 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση στην κυβέρνηση ζητώντας παρέμβαση με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο Τούρο Περέτρο, Τούι δηλαδή, που ουσιαστικά μιλάει για παύση των πληρωμών. Και πάμε να ξεκινήσουμε από την τελευταία είδηση της φωτιάς σε δασική περιοχή του Ασκληπίου της Ρόδου. Από εκεί θα ξεκινήσουμε βλέποντας και μία σχετική φωτογραφία για τα τελευταία δεδομένα. Μιλάμε για την περιοχή που βρίσκεται κοντά στο χωριό του Ασκληπίου. Είναι η δασική περιοχή, για να καταλάβετε, μεταξύ Ασκληπίου και Λαέρμων, δηλαδή αυτή είναι η περιοχή. Εκεί έχουμε πεύκα, έχουμε ουσιαστικά χορτολιβαδική έκταση, είναι κοντά στο χωριό του Ασκληπίου, εξού και οι φλόγες. Είναι εκεί που βρίσκεται το εκκλησάκι, το μοναστήρι δηλαδή, της Παναγιάς της Ιερουσαλήμ, είναι η τοπική αναφορά, της Ιερουσαλήμ δηλαδή, της Παναγίας. Έχουμε δύο μέτωπα, το ένα κινείται προς τον οικισμό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ήδη έχουν φύγει, βρίσκονται, επιχειρούν στην περιοχή 4 πυροσβεστικά οχήματα με δυνάμεις της υπηρεσίας. Τα οχήματα βεβαίως του Δήμου, αναφέρομαι και στην ΕΤΕ Πρόφυκα, ενώ έχει κληθεί και ελικόπτερο, εάν χρειαστεί, να κάνει κάποιες ρήψεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Νομίζω ότι δεν έχουμε και πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή, άρα πολύ γρήγορα θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα, δεν υπάρχει κανένας φόβος. Τουλάχιστον με αυτά τα οποία γνωρίζουμε εμείς και λόγω και της περιοχής, αλλά και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν. Λοιπόν, πάμε όμως στο άλλο μεγάλο μέτωπο, στο μέτωπο του κορονοϊού. Εδώ έχουμε έξαρση, εδώ έχουμε προβλήματα, βλέποντας και κάποια πλάνα δηλαδή, από αυτά τα οποία συμβαίνουν στην χώρα. Καταρχήν έχουμε τα μέτρα τα οποία ισχύουν από σήμερα και για την δεύτερη, αν θέλετε, περιφέρεια. Έχουμε χωρίσει την χώρα σε δύο ζώνες, σε δύο περιφέρειες. Εμείς είμαστε στην περιφέρεια της επιτήρησης. Τα μόνα κόκκινα νησιά στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και αναφέρομαι στο Νότιο Αιγαίο είναι η Νάξος και είναι και η Σαντορίνη. Αυτά τα νησιά είναι στο κόκκινο. Τα υπόλοιπα είναι στο κίτρινο, δηλαδή στην διαδικασία επιτήρησης. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα εστιάζονται στο γεγονός ότι ενώ στο κέντρο ενδεχομένως έγιναν βήματα, εδώ υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη στελέχωση των δομών υγείας. Διότι θα δούμε ένα απόσπασμα από αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες από την πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών,
την Πολύμνια Γαλανού. Βεβαίως, πάω τώρα στην έξαση, γιατί εδώ έχουμε, αν θέλετε, μία αντιφατική προσέγγιση. Ενώ ο ΕΟΔΗ δίνει ένα κρούσμα για τη Ρόδο, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ρόδο, να σας πω για το χθες το βράδυ, έτσι, είναι βεβαίως μονοψήφιος αριθμός, αλλά είναι πολλαπλάσιος του ενός, το οποίο ανακοινώθηκε από τον ΕΟΔΗ. Λοιπόν, και βεβαίως, εδώ υπάρχει και μια πολύ μεγάλη αγωνία. Θα πάμε να σας δώσω κάποια στοιχεία στην συνέχεια, αφού πρώτα ξεκινήσουμε με το Δημοτικό Σχολείο των Μασάρων. Είναι εξαθέσιο το Δημοτικό Σχολείο. Αποφασίστηκε, μάλλον έκλεισε σήμερα, αλλά καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως θα πάμε σε ένα δεκαήμερο κλείσιμο του σχολείου. Αυτές είναι και οι δηλώσεις που έγιναν από τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Μπάμπη Ψαρά. Λοιπόν, 90 μαθητές. Από την πρώτη στιγμή άμεσα αντέδρασε και η πρωτοβάθμια και η διεύθυνση του σχολείου και ο ΔΗ βέβαια και η προσταμένη δημόσιας υγείας για να έχουμε εφαρμογή των προβλεπομένων υγειονομικών πρωτοκόλων. Τώρα, πώς ουσιαστικά είχαμε το περιστατικό. Δύο δασκάλες εμφάνισαν πυρετό την περασμένη Κυριακή και κάνοντας εξετάσεις η μία βρέθηκε θετική, η άλλη αρνητική, έτσι, στα πρώτα τεστ που έγιναν για τον κορονοϊό στο νοσοκομείο της Ρόδου. Παράλληλα, σε καραντίνα τέθηκαν άλλοι τρεις εκπαιδευτικοί. Επαναλαμβάνω ότι είναι πέντε οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν στο συγκεκριμένο, έτσι, δημοτικό σχολείο, διότι με κοινό αυτοκίνητο κινήθηκαν προς το χωριό την περασμένη Παρασκευή. Άρα λοιπόν, προφανώς ένας κόλλησε τον άλλον και είμαστε σε μία διαδικασία, έτσι, ιχνηλάτησης για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα. Επαναλαμβάνω, μία δασκάλα θετική. Σας θυμίζω ότι προσφάτως είδαμε και ένα εξαιρετικό τρόπο πώς μεταδίδεται το ιός από γραφήματα της εφημερίδας της Ισπανικής, της El País. Ήταν, νομίζω, έτσι, πολύ ενδεικτικό το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτούς τους κλειστούς χώρους. Βεβαίως, από σήμερα τα μέτρα και στην περιοχή μας, νομίζω ότι τα εφάρμοσαν. Χρειάστηκε μια εξοικείωση, δηλαδή από τη μία μέρα στην άλλη να πας και να βάλεις την μάσκα. Βεβαίως, πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί η αίσθηση είναι ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα περιστατικά, κρούσματα, αλλά το πρόβλημα, επαναλαμβάνω και εγώ, όπως και χθες υπόθηκε, δεν είναι τα κρούσματα. Τα κρούσματα ενδεχομένως μπορεί να υπάρξουν. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τα κρεβάτια, στα οποία θα αναζητηθεί βοήθεια και βεβαίως με τον βαθμό θνητότητας, δηλαδή, από τον κορονοϊό. Μακάρι να μην έχουμε προβλήματα, να μην χρειαστεί δηλαδή να κάνουν και μία επιλογή ακόμη και στο δικό μας το νοσοκομείο οι γιατροί το τι θα πράξουν. Και λέω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι σήμερα αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε από την διοίκηση του νοσοκομείου ότι χθες συζητώντας λέγαμε ότι ψάχνουμε κρεβάτια, ότι μία από τις δύο παθολογικές κλινικές θα μετατραπεί εξ ολοκλήρου, έτσι, σε κλινική COVID. Διότι έχουμε πολλά περιστατικά. Και υπάρχει και το θέμα που έχει να κάνει με τη διαχείριση. Επαναλαμβάνω, ο ΕΟΔΗ έδινε χθες ένα κρούσμα για τη Ρόδο. Στο νοσοκομείο γνώριζαν ότι ήταν πολλαπλάσια τα κρούσματα. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα ζήτημα. Χρειάζεται βεβαίως και επαγρύπνηση, χρειάζεται και επιτήρηση. Υπάρχει και μια πολύ μεγάλη αγωνία η οποία εκδηλώνεται στις τάξεις των γιατρών. Γιατί είναι εκείνοι οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το όποιο πρόβλημα. Δεν είναι, έτσι, η διοίκηση, πρακτικά εννοώ, επί της ουσίας, είναι οι γιατροί οι οποίοι θα κάνουν και μια επιλογή τελικά, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα χρειαστούν να μπουν, έτσι, και να διασωληνωθούν, εάν νομίζω απαιτηθεί. Λέω, και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία, όπως επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στο γεγονός ότι δεν καταφέραμε, και εδώ είναι ένα θέμα, να έχουμε την αντίστοιχη αντίδραση από την κεντρική πολιτεία, δηλαδή από το Υπουργείο Υγείας, για να έχουμε στελέχωση, έτσι, πραγματικής βάσης και όχι θεωρητικής. Διότι οι ειδικότητες που χρειάζονται στο νοσοκομείο, εκτός από κάποιες λίγες, δεν έχουν ουσιαστικά, έτσι, καλυφθεί. Αναφέρομαι στους εντατικολόγους και αναφέρομαι βεβαίως και στους αναισθησιολόγους. Αυτούς που κάνουν τη σκληρή δουλειά. Και νομίζω καταλληλότερη εμού ήταν η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, η κυρία Πολύμνια Γαλανού. Λοιπόν, να σας πω ότι υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτά τα οποία υπόθηκαν
Και θα ήθελα αργότερα να δούμε ένα απόσπασμα, όχι τώρα δηλαδή, αργότερα, δίνοντας όμως κάποια στοιχεία και για τους ελέγχους που γίνονται, δειγματοληπτικοί έλεγχοι δηλαδή από τον ΕΟΔΗ, σε συνεργασία με την περιφέρεια. Χθες ήταν στην περιοχή του Αρχαγγέλου, σήμερα στην περιοχή της Σορονής. Και βεβαίως, αυτά τα οποία συμβαίνουν και είναι ενίοτε και τραγικά, αυτό το οποίο συνέβη, για να καταλάβετε δηλαδή το σύστημα, αυτό το οποίο συνέβη ουσιαστικά στην Λέρο. Εάν έχουμε πλάνα από Λέρο ή από COVID, να πω το τι ακριβώς έγινε στην Λέρο και θυμίζω ότι λίγο αργότερα θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε δηλαδή, να το δούμε, μάλλον να τα αφήσω για εκείνη τη στιγμή, και τον συνάδελφο τον Νίκο Τριγνατίδη από το νησί. Εκεί λοιπόν είχαμε να λησμονούνται 50 δείγματα τα οποία πάρθηκαν από δομές υγείας της Λέρου, ξεχάστηκαν τα 50 δείγματα. Και εάν ρωτούσε κανείς ποια είναι η τύχη τους κεντρικά, θα το έλεγαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι μάλλον είναι αρνητικά. Κοιτάξτε, μάλλον είναι αρνητικά. Δηλαδή αυτές είναι οι επίσημες απαντήσεις, έτσι, μέσα από τις δομές που έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τους πολίτες ή τους ασθενείς για το αποτέλεσμα των τεστ τα οποία λαμβάνονται σε διάφορες δομές υγείας. Το λέω γιατί είχαν πάρθει δείγματα από τους ασθενείς της ψυχιατρικής κλινικής της Λέρου, από το ΠΙΚΠΑ και από το γεροκομείο της Λέρου. Λοιπόν, στα ζήτητα, πλοίου δηλαδή, επί 12 ημέρες, χωρίς κανείς να ψάξει το τι ακριβώς έγινε. Είναι από αυτά τα οποία καταδεικνύουν δηλαδή το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με την ελληνική πολιτεία. Λοιπόν, μένουμε και στα νέα μέτρα και θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, να πάμε στην Κάλυμνο και να ακούσουμε την αρμόδια αντιδήμαρχο για τα θέματα αυτά, την κυρία Μαγκιάκη, όπου κάνει μία πρώτη προσέγγιση, πώς πάει η σημερινή ημέρα δηλαδή, η εφαρμογή αυτών των εκτάκτων μέτρων και για τα δικά μας τα νησιά. Για καλή μας τύχη, για πολύ καλή μας τύχη, εμείς είμαστε ακόμη στην, νομίζω ήμασταν πράσινοι, τώρα λεγόμαστε κίτρινοι σύμφωνα με τη διαβάθμιση της κυβέρνησης. Στο χάρτη που δείχνει της Ελλάδος. Παρόλα αυτά, αυτή την ώρα νιώσαμε επιτακτική την ανάγκη να διαφυλάξουμε αυτή τη θέση που βρισκόμαστε σήμερα, για να μην οδηγηθούμε όντας ένα μικρό μέρος που πολύ εύκολα μπορεί να γίνει αλληλεπίδραση και μετάδοση του ιού, δόξα του Θεού για καλή μας τύχη δεν έγινε, να πάρουμε δηλαδή κάποιες πρωτοβουλίες σε σχέση με τη λειτουργία του Δήμου. Με λίγα λόγια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Δήμος είναι ένα κτίριο το οποίο ήδη στεγάζει ασφυκτικά υπαλλήλους. Εάν δείτε δηλαδή, εδώ που βλέπετε κι εσείς αυτή τη στιγμή τώρα, είμαστε σε ένα πολύ μικρό χώρο, τρεις άνθρωποι. Mm-hmm. Με κάποιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο μάλλον, είναι οι υπάλληλοι τοποθετημένοι σε όλο το χώρο του Δήμου. Επομένως, πρέπει και εμείς να προστατευτούμε και το κοινό να προστατεύσουμε. Αποφασίσαμε να κλείσουμε την πόρτα με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου και του Δημάρχου φυσικά, προκειμένου να μην είμαστε εμείς οι αφορμοί να εκτραπούν τα πράγματα. Τώρα, η λειτουργία του Δήμου, επί της ουσίας, στο ουσιαστικό της έργο, δεν αλλάζει. Οτιδήποτε αφορά την εξυπηρέτηση πολιτών θα γίνεται και διαδικτυακά και τηλεφωνικά, και αν υπάρχει συντρέχει λόγος που δεν μπορεί η δουλειά του κάθε πολίτη να γίνει με αυτόν τον τρόπο, θα κλείνει ένα ραντεβού και θα έρχεται. Προσπαθούμε απλά να αποφύγουμε τον άσκοπο συνωστισμό. Γιατί ο καθένας εδώ δεν έρχεται για κάτι που δεν μπορεί να κάνει με άλλο τρόπο. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που τα αίτια είναι υπουσιώδη. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να περιορίσουμε, με μοναδικό στόχο να παραμείνουμε στον υγειονομικό χάρτη στα ίδια δεδομένα με σήμερα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κάλυμνο συμβαίνει σε όλους τους Δήμους, δηλαδή όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, σε μια διαδικασία καθορισμού των ραντεβού. Το ίδιο συμβαίνει και θα συμβεί και στην ΔΕΙΑΡ. Θα έχουμε άλλωστε την δυνατότητα να δούμε και τα θέματα της ΔΕΙΑΡ αύριο, φιλοξενώντας τον πρόεδρο της επιχείρησης, τον Βασίλη Μανέτα. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις,
Να σας πω ότι σε λίγα λεπτά θα είναι κοντά μας ο Περιφερειακός Σύμβουλος ο Μιλτιάδης Παγκάς. Να σας πω ότι αύριο για μία ακόμη φορά έχουμε την ανακοίνωση αυτού του σημαντικού project που έχει να κάνει με ηλεκτροκίνηση και αποφασίστηκε το νησί που θα έχει εφαρμογή να είναι η Αστεπαλιά. Και αυτό είναι εξαιρετικό, διότι θα δώσει τη δυνατότητα και στον Δήμο να εξοπλιστεί με νέα οχήματα, ηλεκτροκίνητα οχήματα. Είναι ένα νησί το οποίο έχει και μία κατεύθυνση προς την πράσινη ανάπτυξη, επί της ουσίας δηλαδή, έτσι, με πραγματικά μέτρα και όχι μόνο απλά εξαγγελίες. Και βεβαίως θα δούμε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν και με τα εθνικά και την πολύ μεγάλη, αν θέλετε, μέρα σήμερα για τις ΗΠΑ, όπου έχουμε την Τρίτη και ελπίζουμε να έχουμε τον Πρόεδρο εκεί και να μην έχουμε πολλά προβλήματα εάν το αποτέλεσμα τελικά μεταξύ των δύο αντιπάλων, Biden-Trump, Trump-Biden, είναι έτσι πολύ κοντινό, πολύ κλειστό δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.